Από την Τουρκία και τον Τεχτάζο. Έχουν περάσει 36 ολόκληρα χρόνια από τη μαύρη εκείνη μέρα του πρωτοτικού πραξικοπήματος και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή. Από τότε, επί Τουρκία έβαλε παράνομα στο νησί μας, κατέχει το 37% του κυπριακού εδάφους. 200.000 πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα περιμένουν τη μέρα που θα επιστρέψουν στις πατρολογικές τους εστίες. Εκατοντάδες απλωμένοι δεν μπορούν να ανεπνεθούν λόγω της τουρκικής άρνησης να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος. 90.000 Τούρκοι έπικοι μεταφέρθηκαν παράνομα στο κατεχομένο τμήμα της Κύπρου με σκοπό την αλλίωση της δημοκρατικής δομής του νησιού. Από τότε η Τουρκία παραβιάζει όλα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που αφορούν την Κύπρο, καταπατά τις βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο νησί. 35 χρόνια η Κύπρος παραμένει κατεχόμενη και η Λευκοσία αποτελεί την τελευταία μοιρασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. 15 Νοεμβρίου 1983. Ακόμη ένα χτύπημα εις βάρος της Κύπρου από την Τουρκία. Η Άγκυρα και ο Τεχτάς ανακηρύσσουν παράνομο του ψευδοκράτους στην ενδεχόμενη Κύπρο με την ονομασία Τουρκική Δημοκρατία Πορείας Κύπρου. Το ψευδοκράτος αναγνωρίστηκε μόνο από την Τουρκία. Ο Κυπριακός λαός όμως δεν σταμάτησε ούτε θα σταματήσει ποτέ να αγωνίζεται για την ελευθερία της πατρίδας μας. Ως νέοι μιας κατεχόμενης πατρίδας θα πρέπει να σταθούμε στην πρώτη γραμμή και να παλεύουμε για μια δίκαιη βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Τούτη η δίψα δεν σβήνει, τούτη η μάχη δεν πάβει, χίλια χρόνια περάσουν, δεν πεθαίνουμε σκλάβοι. Ακολουθεί ο χαιρετισμός του εκπροσώπου της ΕΦΕΚ Δήμου Ιωακή. Αξιότιμη κυρία Πρόξενος, επειδή είμαι προσκεκλημένη των Ελλαδικών Συλλόγων, συντηρητρίες και συντηρητές, συγκεντρωθήκαμε και πάλι φέτος για να καταδικάσουμε για ακόμη μια φορά την τριβερή επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Κλείνουν φέτος 27 χρόνια από την παράνομη αποσχιστική ενέργεια της Τουρκίας τον Νοέμβριο του 1983, που αποτέλεσε τη συνέχεια του εγκλήματος της τουρκικής εισβολής και κατοχής και είχε ως στόχο την νομιμοποίηση των τελεσμένων της κατοχής και την διχοτόμηση της μαθητικής μας πατρίδας. Διατρανώνουμε την έντονη αντίθεσή μας στην παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους από την Τουρκία, η οποία με απίθανο θράσος δεν δίστασε να παραβιάσει τα ψηφίσματα 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την ίδια ώρα που σύσσωμη η διεθνής κοινότητα καταδίκαζε αυτή την αποσχιστική ενέργεια. Μέχρι σήμερα, το παράνομο κατοχικό μόρφωμα δεν αναγνωρίζεται από καμιά άλλη χώρα πλην της κατοχικής δύναμης Τουρκίας, η οποία μέχρι σήμερα επιδιώκει την νομιμοποίησή του. Μέσα από την εκδήλωση αυτή, ο Σύλλογος μας αποστέλνει χειρά μηνύματα καταδίκης του Τούρκου εισβολέα για εγκλήματα πολέμου και συνεχιζόμενης καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων στον τόπο μας. Κάθε ορθά σκεπτόμενος Κύπριος φοιτητής οφείλει και δεν πρέπει να ξεχνά τις καταστροφικές συνέπειες που προκάλεσαν το προδοτικό πραξικόπημα και η βάρβαρη τουρκική εισβολή το 1974 στη μαρτυρική μας πατρίδα. Ο Τούρκος εισβολέας, αδίσταχτος, σκότωσε, ξερίζωσε από τις εστίες του 200.000 Ελληνοκύπριους συμπατριώτες μας, άφησε εκατοντάδες αγνοούμενους και στο πέρασμα του λαϊλάτισε την πολιτιστική μας πληρωμιά, αρχίζοντας το συστηματικό επιχεισμό των κατεχομένων εδάφων με πληθυσμό από τα βάθη της Ανατολίας. Με γνώμονα λοιπόν τις αγνές αξίες με τις οποίες ίδρυσε το σύλλογο μας, ο ήρωας μας, Κυριάκος Μάτσης, τα δεχτή εγκλήματα της Τουρκίας δεν πρέπει να αφήσουν κανένα μας αμέτωπο, αλλά πρέπει να μας οδηγήσουν σε μια μαζική καταδίκη της και σε ένα συνεχή αγώνα δικαίωσης και απελευθέρωσης του μαρτυρικού μας νησιού. Το φοιτητικό κίνημα της Κύπρου, ως το πιο ζωντανό και διεκδικητικό κομμάτι του κοινωνικού μας αγώνα, δεν δέχεται και δεν συντελεί σε καμία έκπτωση και αλλίωση των αρχών και των οραμάτων του, αλλά παλεύει
για τη μία και μοναδική μας λύση, την ελευθερία. Μαχόμαστε για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση Κυπριακού στα πλαίσια των περικύπρων ψυχισμάτων του ΟΗΕ, των Συμφωνίων Υψηλού Επίπεδου 1977-1979, όπως επίσης και ένα κλίμα συνεργασίας, αμοιβίας εμπιστοσύνης και ενότητας. Η λύση θα πρέπει να είναι πλήρως αναγνωρισμένη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και να συνάδει με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία προνοεί ένας άνθρωπος, μία ψήφος. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αποδοχές ρατσιστικών μορφών λύσης, οι οποίες περιέχουν εκπεριτροπής, προεδρία και στάθμη της ψήφου. Πράξεις που παραβιάζουν τη βασική δημοκρατική αρχή και αρχή της πλειοψηφίας. Σας καλούμε λοιπόν μαζί μας να γυρίσουμε την πλάτη σε οποιοδήποτε οδηγεί στην τουρκοποίηση του νησιού μας, σε οποιοδήποτε βάζει πάνω από την εθνική μας δικαίωση και επιβίωση τις πολιτικές του φιλοδοξίες. Ας πρέπει να φωνάξουμε όλοι μαζί πως τα σύνορα μας είναι στην Κερίνια, πως δεν ξεχνούμε και αγωνιζόμαστε και πως η νεολαία μας θα βρίσκεται πάντα με εμπόδιο στα λότερια σχέδια κάθε ξένης δύναμης. Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε και θα νικήσουμε. Ο ελληνισμός της Κύπρου και θα επιβιώσει είναι στα χέρια μας. Ευχαριστώ. Και ποιητή που λέει «Πικρή γενιά που χόρτασες, παλικαριά και νιώτη, εσύ λυτρώνεις το όνειρο τη δρομιοσύνης πρώτη». Από τη Θεσσαλονίκη, η Εθνική Φοιτητική Ένωση Κυπρίων είναι εκείνη που διαλαλεί σε όλο τον κόσμο ότι το όνειρο τη δρομιοσύνης θα λυτρωθεί και θα λυτρωθεί. Πρώτον, με τον αφίδιο Αττίλας από την Ιερή Κυπριακή Γη. Δεύτερον, με το να φύγουν τα στρατεύματα από την Κύπρο. Τρίτον, με το να φύγουν οι έπικοι από την Κύπρο. Ο επικισμός είναι διεθνές έγκλημα και δεν επιτρέπεται κανένας κύριος Σανά και κανένας κύριος Ντεσόπο και κανένας κύριος Ντάουνε να μας λέει ότι οι έπικοι θα μείνουν. Δεν θα μείνουν οι έπικοι στην Κύπρο. Και ακόμη δεν πρόκειται να μείνει στην Κύπρο ούτε ένας Τούρκος στρατιώτης αν θέλουν να λυθεί το Κυπριακό. Αλλιώς να καθίσουν έτσι όπως είμαστε τώρα. Η Κύπρος είναι μία, ενιαία, κυρίαρχη και ελεύθερη. Η Κύπρος έγινε ήδη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος σήμερα πρέπει να ξέρετε ότι αποτελεί έδαφος της Ενωμένης Ευρώπης. Συνεπώς ο Τούρκος κατακτητής, συνεπώς ο Αττίλας, κυρία Πρόξενε, συνεπώς ο Αττίλας, αγαπητοί φίλοι Κύπροι φοιτητές, είναι σήμερα εχμάλωτος της Ευρώπης και όχι η Ευρώπη εχμάλωτος του Αττίλα. Η Ευρώπη σήμερα πρέπει να λάβει θέση και να μας πει ότι δεν μπορεί ο Αττίλας να κατέχει ευρωπαϊκό, παύλα κυπριακό έδαφος. Γι' αυτό για μια ακόμη φορά διαλαλούμε ότι δεν πρέπει οι πολιτικοί μας να λένε ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Τι είπα να πει κύριε Παπανδρέου, τι είπα να πει κύριε Καραμαλή, τι είπα να πει κύριε Σαμαρά, δεν διεκδικούμε τίποτα. Και πολλοί λυπούμαστε που ο χθεσινός Καραμαλής είναι σαν τους σημερινούς που λένε ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Πώς δεν διεκδικούμε τίποτα από την Τουρκία? Διεκδικούμε να φύγει από την Κύπρο. Διεκδικούμε να μην μας ενοχλούν στο Αιγαίο. Διεκδικούμε να μην πετάνε τα αεροπλάνα τα τουρκικά πάνω από το Φαρμακονήσι όπως κάνουν κάθε μέρα. Και ακόμη διεκδικούμε να διακριβωθεί η τύχη των αγνοωμένων μας. Κάθε μέρα, αγαπητοί φίλοι, όταν λέω κάθε μέρα εννοώ κάθε μέρα, οι κυπριακές εφημερίδες δημοσιεύουν ειδήσεις που λένε ως εξής. Έχω μια εφημερίδα χθεσινή, έχω τη χθεσινή χαραυγή 13/11/2010 που λέει «Κηδεία των οστών
του λατρευτού μας αγνοωμένου Ιωάννη Τζιοβάνι, που αγνοείται από το 1974. Και λέει, σας καλούμε στην κηδεία των οστών του αγαπημένου μας Ιωάννη Τζιοβάνι, τα οστά του οποίου βρέθηκαν, ακούστε, σε ομαδικό τάφο, τώρα πρόσφατα, και τακτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του DNA. Δεν έχουμε ανάγκη να πούμε τίποτα άλλο εμείς στην Ευρώπη. Μόνο αυτό να τους δείξουμε. Είναι δυνατόν να θέλετε να μπείτε στην Ευρώπη, κύριοι Τούρκοι? Είναι δυνατόν να θέλετε, κύριε Έρντογαν, να μπείτε στην Ευρώπη, όταν ο στρατός κατοχής έχει κάνει ομαδικού τάφου στην Κύπρο? Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Το δέχεστε για καμιά άλλη χώρα να μπει στην Ευρώπη? Γιατί δεν το δεχθούμε εμείς για την Κύπρο? Γιατί δεν το δεχθούμε εμείς για την Τουρκία? Γιατί κάνετε τέτοιο μεγάλο έγκλημα σε βάρος της Κύπρου? Δεν δεχόμαστε λοιπόν να λένε οι πολιτικοί μας ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Πώς δεν διεκδικούμε τίποτα? Και ακόμη δεν δεχόμαστε να λένε οι πολιτικοί μας ότι η Κύπρος πληρεί τις προϋποθέσεις της ένταξης. Η Κύπρος δεν πληρεί καμιά απολύτως προϋπόθεση της ένταξης. Δεν πληρεί προϋπόθεση της ένταξης. Θέλει να μπει στην Ευρώπη με αυτοκρατορικό, με σουλτανικό τρόπο. Θέλει ο Έρντογαν να είναι διάδοχος του διαμάδατα του. Θέλει να μπει καβάλα στο άλογο στην Ευρώπη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρώτα θα σταματήσετε το στρατιωτικό καθεστώς. Δεύτερον, θα δώσετε ανθρώπινα δικαιώματα στους πολίτες της Τουρκίας. Θα αποσύρετε μετά τον Ατήλα από την Ιερή Κυπριακή Βή και μετά θα μπείτε στην Ευρώπη. Και λέει ακόμη το δημοσίευμα της χθεσινής Καραγκής και της Αρχής Καραγκής, ναι, ότι στην Κυβία θα παραστεί ο πανιερότατος Μητροπολίτης Αμοχός του κύριος